Γεια σας, είμαι η Σμαράγδα και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα βιντεάκι στο κανάλι μου, Σμαράγδας Beauty Secrets. Αν σας αρέσει το βίντεο αυτό, κάντε like και εγγραφή πατώντας το καμπανάκι για να μην χάνετε ούτε ένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Πριν ξεκινήσω να σας λέω το σημερινό θέμα, θα ήθελα να πω χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στη μαμά Άννα, στη μαμά μου, και στη μαμά Βάσο, στη μαμά του Δημήτρη, δύο γλυκύτατες μανούλες που μας στέκονται τόσα χρόνια και πραγματικά τις ευχαριστώ πάρα πολύ που υπάρχουν στη ζωή μας. Δύο μάνες θυσία, δύο μάνες που νοιάζονται τόσο πολύ και δεν το συνεχίζω άλλο γιατί θα συγκινηθώ. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα, λιλά παντελόνι, ένα αγαπημένο χρώμα, ένα χρώμα πολύ ανοιξιάτικο, πολύ φωτεινό, ξεκίνησε από πέρυσι να είναι πολύ μόδα το λιλά παντελόνι και φέτος θεωρώ ότι είναι επίσης στο πικ. Είναι δηλαδή ό,τι πιο trendy μπορείτε να φορέσετε τη φετινή άνοιξη. Θα δούμε πώς μπορούμε να το φορέσουμε από το πρωί έως το βράδυ και με ποιους τρόπους χρωματικά εγώ προσωπικά το συνδυάζω. Το παστέλ μοβ, γνωστό ως λίλα, είναι ένα χρώμα λεπτεπίλεπτο, ρομαντικό, ένα χρώμα που θεωρώ ότι αρέσει στις περισσότερες γυναίκες, ωστόσο δεν ταιριάζει σε όλες χρωματικά επιδερμικά. Άρα λοιπόν, μπορεί να μην μπορώ να το φορέσω σε όλη την έκταση, να μην μπορώ να φορέσω ένα total λίλα σύνολο, να μην μπορώ να φορέσω ένα φόρεμα, μπορώ όμως να φορέσω ένα παντελόνι ή μία φούστα και να επιλέξω ένα top που ταιριάζει σε μένα, που με τονίζει, που με ομορφαίνει και να κάνω το δικό μου ξεχωριστό σύνολο. Λιλά παντελόνι, λευκό t-shirt και ένα μπλε κλασικό oversize σακάκι. Λοιπόν, το μπλε και το μοβ ανήκουν στην ίδια ακριβώς κατηγορία χρωματικά, έχουν την ίδια βάση χρώματος, άρα ταιριάζουν απόλυτα. Ένας κλασικός διαχρονικός συνδυασμός, πολύ αγαπημένος, ένα look το οποίο μπορεί να φορεθεί από το πρωί έως το βράδυ. Το πρωί με τα sneakers μου και oversize τσάντα και άνετη και κομψή και το βράδυ βάζοντας γόβα και αλλάζοντας φυσικά και την τσάντα, επιλέγοντας ένα πιο μικρό, πιο κομψό τσαντάκι, είμαστε πανέτοιμες. Μπορούμε επίσης να παίξουμε με τα αξεσουάρ, να συμπληρώσουμε κάποια παραπάνω βραχιόλια, ίσως κάποιο μακρύ σκουλαρίκι. Κατευθείαν 2-3 πινελιές, φρεσκάρουμε το μακιγιάζ μας και είμαστε πανέτοιμες με ακριβώς τα ίδια ρούχα. Όταν ακούμε color blocking, στο μυαλό μας έρχονται έντονοι συνδυασμοί χρωμάτων. Ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε color blocking και με παστέλ αποχρώσεις, με ήπια χρώματα, όπως αυτά που έχω επιλέξει εγώ τώρα. Φυσικά, το αγαπημένο μας λιλά παντελόνι, συνδυασμένο με ένα λιτό grid top και το κίτρινο σακάκι. Το κίτρινο επίσης σε παστέλ απόχρωση, τρία χρώματα τα οποία δένουν απίστευτα αρμονικά μεταξύ τους. Τα παπούτσια μου είναι ιδανικά πραγματικά για όλες τις ώρες, δένουν τέλεια και με παντελόνι και με φούστα, έχουν μπαρέτα, ιδανικό ύψος τακουνιού και φυσικά η απόχρωση που έχω επιλέξει είναι επίσης το λιλά. Ένα χρώμα, όπως είπαμε, αγαπημένο και σε ρούχα και σε αξεσουάρ. Τώρα που είπα αξεσουάρ, το κολιέ μου λιτό έρχεται να ολοκληρώσει το look και φυσικά μια πολύ πολύ σημαντική πινελιά σε όλο αυτό και κάτι που θα δώσει φως σε όλο μου το ντύσιμο ακόμα περισσότερο, είναι η λεπτομέρεια του Fuchs Crayon. Και εντάχει, επειδή σας κούρασα με τα σακάκια, ωστόσο όμως την άνοιξη είναι το must ρούχο, ο must συνδυασμός παντελόνι σακάκι, τύπου κουστούμι, δεν θα μπορούσα με τίποτα να παραλείψω το ροζ παστέλ σακάκι, ιδανικός, αγαπημένος, κλασικός συνδυασμός ροζμόφ. Το συγκεκριμένο σακάκι μου το πήρε δώρο η κουμπάρα μου η Ελένη στη γιορτή μου 9 Μαρτίου και την αγαπώ πάρα πάρα πολύ και το ξέρει. Και αυτήν και το δώρο της. Πολύ sick συνδυασμός μπες με μοβ. Είναι και ένας τρόπος να εκμεταλλευτούμε το λιλά παντελόνι τους χειμερινούς μήνες. Μπορούμε λοιπόν να το φορέσουμε με μπες ψιλοτάκωνη γόβα, με μια μπες ιβάγκο ή ένα πουκάμισο ακόμα λευκό και καμιλό παλτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο φανταστικό συνδυασμός είναι. Το έχω φορέσει μέσα στο χειμώνα. Η αλήθεια όταν το φόρεσα την πρώτη φορά μου ξένησε, γιατί λέω τώρα μέσα στο καταχειμώνου λιλά. Όταν όμως το έβαλα με το καμιλό το παλτό και τις μπες τις γόβες, έχω βέβαια έβαλα μία απλή εκρούση βάγκο, έκαλα απλά το αγάπησα. Και τώρα ανοιξιάτικα θα το συνδυάσω με το συγκεκριμένο πουκάμισο που είναι κυρίως μπες και έχει και λεπτομέρειες του μοβ. Μοβ ένα τόνο πιο σκούρο από το παντελόνι, αυτό όμως δεν με ενοχλεί καθόλου γιατί
παρόλα αυτά δένουν απόλυτα μεταξύ τους. Μία ακόμα επιλογή που κάμισου, βεραμάν απόχρωση με καφέ snake print, δέστε λοιπόν πόσο φανταστικά ταιριάζει το βεραμάν, το καφέ και το λιλά, τα τρία χρώματα αυτά μαζί, γίνεται μια απίστευτη χρωματική παλέτα. Γενικότερα, οι αποχρώσεις του πράσινου ταιριάζουν φανταστικά με το λιλά. Βέβαια, όσο πιο έντονο πράσινο επιλέγουμε, τόσο πιο έντονη αντίθεση θα κάνουμε μεταξύ των δύο αυτών χρωμάτων. Δεν ξέρω για ποιον από όλους τους λόγους που θα σας πω, το συγκεκριμένο τόπο είναι ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου. Το χρώμα του, αυτό το έντονο πορτοκαλί συνδυασμένο με τις λεπτομέρειες του μοβ, του έντονου μοβ, οι λεπτομέρειες που έχει το cut out στο μπούστο. Από τη μια μεριά είναι αμάνικο, από την άλλη μεριά έχει κοντό μανικάκι. Στενεύει, σμιλεύει όμορφα τη μέση. Μάλιστα έχει και παντελόνα ψηλόμεση στο ντεσέντ αυτό. Σας την έχω δείξει βιντεάκι στις διακοπές μου στη Σύρο, θα σας το ξαναδείξω σίγουρα και φέτος το καλοκαίρι. Είναι ένα top άλλωστε που φοριέται και την άνοιξη με ένα μπλε όμορφο σακάκι και όλο το καλοκαίρι φυσικά χωρίς να φορέσουμε απολύτως τίποτα. Σήμερα θα το συνδυάσουμε με το λιλά το παντελόνι και είναι ένα συνδυασμός θεωρώ λίγο πιο προχωρημένος. Πορτοκαλί έντονο με έντονο μοβ συνδυασμένο με το ήπιο, με το ρομαντικό λιλά είναι καταπληκτική αντίθεση. Εγώ σήμερα το συνδυάσω με μοβ φούξ πέδιλα, βέβαια αν τα φοριέται και με μαύρα και με ταμπά, πάρα πολύ όμορφα. Και θεωρώ ότι είναι ένα συνολικό look ξεκάθαρα για βραδινή έξοδο. Και τα αξεσουάρ μου, επειδή βλέπετε ότι είναι ψηλόμεση ζιβάνκο, ότι έχει πολλά κοψίματα, δεν θέλω να φορτώσω παραπάνω με πολύ βαριά σκουλαρίκια και πολλά κόσματα, πολλά αξεσουάρ. Επέλεξα ένα αξεσουάρ, ένα βραχιόλι πανέμορφο, το οποίο μου το έκανε δώρο η φίλη μου η Αλεξάνδρα στα γενέθλιά μου. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι. Θα περιμένω οπωσδήποτε τα σχόλιά σας να μου γράψετε ποιο από τα looks που σας έδειξα ήταν το αγαπημένο σας. Επίσης, να μου πείτε αν έχετε λιλά παντελόνι και πώς το συνδυάζετε εσείς. Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή ακόμα στο Smaragdas Beauty Secrets, κάντε και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έχετε ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα με νέο βιντεάκι. Πολλά φιλιά!